Τον δούνε μεν, ίσως να προλάβει να βγάλει όμως. Προλαβαίνει παρόλα αυτά, flash κατευθείαν το forsaking και flay. Θα είναι το fresh blood για την ελληνική ομάδα. Ο Peters είναι αρκετά low, είναι ο fresh blood. Full world, περνάει πάρα πολύ damage ο Gangai πάνω στο Biog. Ο Gangai θέλει να περάσει damage στο Biog, ο Biog αρκετά low. Είναι ο Peters και πρέπει να το κάνει knockback. Έχει το forsaking, ο οποίος κάνει κατευθείαν την ulti. Έχει το delete, το σκοτώνει το Biog. Σαντάν το οποίο παίρνει το top lane, είναι το Fox. Ενώ στα πάνω σκασιόπια κάνει και την κατευθείαν follow up την ulti. Ο Paris θέλει να πάρει το kill εκεί πέρα. Σκοτώνει τον Broker, θέλει να σκοτώσει και τον Gondor και μπλοκάρει το απέναντι. Κάτω στο Cyber Gaming. Πάνω στα ένα ακόμα σαντάν το οποίο παίρνει ο Forsaken. Πάνω σε ποιον, πάνω στον Γόντρο. Ο Gagai πρέπει να επιβιώσει, γλιτώνει ο Gagai. Όχι, σίγουρα δεν μπορεί να αντέξει. Πάνω το πλησιάσει κάπου. Δεν θα θέλει να δει κανέναν ούτε από τον Peters για να του κόψει αυτή τη δυνατότητα. Παρ' όλα αυτά, ο Άμπερ κλέβει το Cloud Drake και ο Cloud Soul πάει στο μάτι. Ο Fox ο Broker είναι αρκετά low. Η Fox πρέπει να γλιτώσει εδώ πέρα ο Λιλάιν, ο οποίο βλασάρι θα σκοτώσει τον Forsaken. Ο Τελίτο πήρε επιθετικά βλασάρι, σκοτώνει τον Broker. Ακόμα ένα κύλι για του Fox. Ο Forsaken αρκετά low όμω και ο Gagai θα πέσει ο Gagai. Παρ' όλα αυτά, η Fox παίρνει το Cloud Soul, θα πάρουν και το Inhibitor στο top lane. Και ένα kill σε 4 vs 4 situation. Ο Punisher θα πάρει και το δικό του Inhibitor και το top lane. Τώρα και ο Punisher βρίσκεται, έγινε καθαρίσει κάποια γόρση και στο Baron P, το Forsaken και Gagai. Και αν το κοκκούν ο Άμπερ πάνω στον Broker, ο οποίο είναι αρκετά low, κάνει κατευθείαν το shield το δικό του. Ο Broker έρχεται και το τέλο. Ο Τελίτο πήρε επιθετικά, θέλει να κάνει νόκα ένα και δύο άτομα. Είναι ο Πάρης εκεί πέρα, δεν πιάνει στάλλον, δεν πιάνει όμως κανέναν. Ο Τελίτο είναι αρκετά low, δυστυχώς για μας. Θα πέσει όμως η διπάση του Ζακ. Η Fox πρέπει να κάνουν εγγύηση, εδώ πέρα έχουν damage, ο οποίο είναι αρκετά low. Ο Άπεν έχει κάνει το δικό του ζώνιας. Ο Γόντο θα πάρει το kill πάνω σε ποιον, πάνω στον Τελίτο. Ο Πάρης παρόλα αυτά θα σκοτώσει το support του Cyber Gaming. Συνεχίζουν οι Fox, σκοτώνουν τους πάντες. Double για το mid lane το Fox. 10-14 το score και ο Μάτο Fox όντως μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι, Βασίλη. Συνεχίζει ο Πάρης μαζί με τη δικιά του ομάδα του Κακάκη και το Forsaken να βαρύσουν αυτό το τάρο να πάρουν ακόμα ένα inhibitor για το Fox. Οι οποίοι διάλυσαν του Cyber Gaming σε αυτό το fight. Ακριβώς, πρέπει απλά να πιέσουν το top lane να πάρουν τουλάχιστον τα δύο Tower Nexus. Τα timers είναι αρκετά, προλαβαίνουν. Ο μόνος ζωντανός είναι ο Broker. Είναι ο Broker, η Fox θέλει να ξεκινήσει με το δεξιό. Ο Πάρης φλασάρει, κάνει και το stun. Θέλει να σκοτώσει τον Broker. Ace για του Fox και είναι η πρώτη νίκη του Fox σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μπαίνει με το δεξί στου ομίλου του EU Masters. 10-15 το score, οι Fox φτάνουν στην πρώτη του νίκη. Πολύ σημαντική αυτή η πρώτη νίκη, διότι.